Καλώς ήρθατε στο rhodosnightlife.com και σε μια σειρά επιλεγμένων συνεντεύξεων που πραγματοποιεί. Βρισκόμαστε στο Sun, Cocktail and Sushi Bar. Ένας χώρος μοναδικός, με πολύ ξεχωριστό ύφος, που προσφέρει νέα διάσταση στη νυχτερινή διασκέδαση της Ρόδου. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Γιασιράνη. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα. DJ, ραδιοφωνικός παραγωγός, δημιουργός πολλών parties, πολλών events και άλλων που θα μας αποκαλύψει ο ίδιος στη συνέχεια. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και σε εσένα, σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή επίσης. Χρονιά. Και σε όσους μας βλέπουν. Πώς είσαι, Τάσο? Μια χαρά, λέω, και στην προετοιμασία για τα σχέδια της νέας χρονιάς και όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό. Όπως όλοι ξέρουμε, τις μέρες των γιορτών πραγματοποιήθηκε ένα πολύ μεγάλο πάρτι με την ονομασία Union. Θέλεις να μας πεις πού ακριβώς πραγματοποιήθηκε και πότε? Ουσιαστικά ήταν άλλο ένα πάρτι του Union, του project που έχουμε δημιουργήσει. Mm-hmm. Το τελευταίο πάρτι που ανέφερες έγινε στο Dom, στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Ουσιαστικά ήταν ένα πάρτι υποδοχής της νέας χρονιάς. Πραγματοποιήθηκε 2 Ιανουαρίου συγκεκριμένα στο Dom και ήταν ένα πάρτι της σειράς Union που έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιο καιρό με τον συνεργάτη μου, τον Κώστα Πεκόλια, και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το project τα τελευταία ουσιαστικά 2 χρόνια στο Union Project. Ωραία, θα θέλεις να μας πεις λίγο για το Union Project, πώς ξεκίνησε και ποια είναι η φιλοσοφία του? Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στον κατάλληλο χώρο για να μιλήσουμε για το Union και τη γέννησή του, γιατί εδώ στο Sun, σε ένα πολύ αγαπημένο χώρο, τουλάχιστον για μένα το μέρος αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χώρο, εδώ πραγματοποιήθηκε το πρώτο Union Project, ήταν τον Μάιο του 2007. Τώρα, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα? Στις αρχές εκείνης της χρονιάς με τον συνεργάτη μου και καλό μου φίλο, όπως σας προανέφερα, τον Κώστα τον Κόλια, κάτσαμε και συζητήσαμε για το πώς θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε μια σειρά από πάρτι και event τα οποία θα είχαν ένα ξεχωριστό, έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Και καταλήξαμε στο τρίπτυχο privacy, exclusivity και entertainment. Αυτό θα ήταν το βασικό μότο, η βασική συνταγή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το project. Έτσι και έγινε. Δημιουργήθηκε το Union, μια σειρά από πάρτι τα οποία ήταν πάρτι που οργανωθήκαν και λειτουργήσαν με guest list, με ιδιαίτερα DJ set δικά μου προσαρμοσμένα πάντα σε κάθε πάρτι και ξεχωριστά, και με art gallery πάλι συγκεκριμένο για κάθε πάρτι διαφορετικό από τον Κώστα. Αυτή ήταν η βάση του Union, έτσι ξεκινήσαμε. Διοργανώσαμε το πρώτο Union εδώ στο Sand το Μάιο, όπως σου είπα και πριν, του 2007, και κάναμε πράξη όλα αυτά που είχαμε στο μυαλό μας. Η αποδοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αυτό μας χαροποίησε και μας έδωσε τη βάση για να συνεχίσουμε με επόμενο βήμα τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, που έγινε το πολύ μεγάλο πάρτι στο Καζίνο. Που ήταν και μια υπέροχη βραδιά, ήμασταν εκεί και το ζήσαμε από κοντά. Έτσι ακριβώς. Τι άλλο να περιμένουμε από το Union στο άμεσο μέλλον? Έχετε σχέδια για το καλοκαίρι που έρχεται, το καλοκαίρι του 2009? Ναι, υπάρχουν πολλά σχέδια. Θα σου πω εντάχει τι συνέβη μετά από το, ναι, μετά από το πάρτι στο Καζίνο. Ακολούθησαν κάποια ακόμα πάρτι στη συνέχεια τον επόμενο χειμώνα πήγαμε στο Παφούτο σε ένα χώρο άλλου τύπου, ιδιαίτερο πάλι, τον οποίο τον πήγαμε εκεί και τον διαμορφώσαμε πάλι για τις ανάγκες του Union και έγινε και εκεί ένα πολύ ιδιαίτερο set event. Και στη συνέχεια το καλοκαίρι που μας πέρασε ακολούθησαν τα δύο πάλι πολύ μεγάλα πάρτι στο Καζίνο, το ένα τον Ιούλιο του 2008 και το επόμενο ήταν τον Αύγουστο του περασμένου καλοκαιριού. Δύο πάρτι υπέροχα οργανωμένα, πάρα πολύ δουλεμένα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, που μας άφησαν πραγματικά υπέροχες αναμνήσεις. Όπως ανέφερες και εσύ πριν, έγινε το πάρτι για την υποδοχή
της χρονιάς στον Dome και τώρα είμαστε στη φάση της προετοιμασίας κάποιων μεγάλων set event κάτω από την επωνυμία Union σε ιδιαίτερους χώρους τους οποίους έχουμε στο μυαλό αλλά θέλουμε να συζητήσουμε και να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα το προσαρμόσουμε με τουλάχιστον τρία πάρτι μέσα στην χρονιά που έρχεται σε χώρους πραγματικά που θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλη εκπλήξη όταν γίνουν γνωστοί. Πολύ ωραία. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα σε κάθε δραστηριότητα του Union και ανυπομονούμε να λάβουμε σύντομα πρόσκληση για το επόμενο party event. Βέβαια, θα είναι γρήγορα, θα πραγματοποιηθεί σε σύντομα. Ωραία. Εκτός όμως από το Union, υπάρχει και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό, ίσως περισσότερο σημαντικό τόσο για σένα, για εμάς, αλλά κυρίως για τη Ρόδο. Είναι το Road Summer Chic. Είναι η συλλογή που έχουμε στα χέρια μας από τον περασμένο Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, θέλεις να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, ουσιαστικά το Road Summer Chic είναι, για να το πω χωρίς περιστροφές, ήταν ένα όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύω τα δύο τελευταία χρόνια, το έχω στο μυαλό, το σχεδιάζω. Απλά είχε φτάσει η στιγμή, ο σωστός χρόνος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Ουσιαστικά η πρώτη επίσημη συλλογή για το νησί της Ρόδου, είναι η πρώτη επίσημη συλλογή, είναι κάτι το οποίο είχε αρκετή δουλειά και κυρίως εκτός από το artwork και την παραγωγή και στα κομμάτια τα οποία είναι κομμάτια τα οποία έχουν σχέση με την μουσική που εκπροσωπώ, με την μουσική που παίζω εγώ, απλά ήταν πάρα πολλές επιλογές. Κατέληξα στο τέλος στις συγκεκριμένες που περιλαμβάνονται στο CD. Θα πρέπει σίγουρα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν στην παραγωγή της συλλογής, τους χορηγούς μου και σίγουρα το Δήμο Ρόδου, επίσημο υποστηρικτή και το Ράδιο 1. Είναι σαφώς και θα πρέπει να ευχαριστήσω περισσότερο από όλους όλες και όλους που στήριξαν τη συλλογή και την αγόρασαν, μια συλλογή που κυκλοφορεί στη Ρόδο και σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος νομίζω και η αλήθεια είναι ότι μας ταξιδεύει κάθε φορά που την ακούμε όντως σε μέρη της Ρόδου. Χαίρομαι, Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις επίσημες παρουσιάσεις της συλλογής. Μία στη Ρόδο, στο Senso Bar, τέλος Αυγούστου. Μία στην Αθήνα, στις 28 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στο Villa Mercedes. Και στη Νέα Υόρκη, επίσημη παρουσίαση 1η Νοεμβρίου του 2008 και ένα private party σε 7 Νοεμβρίου. Τι ακριβώς έγινε στη Νέα Υόρκη? Μαθαίνουμε ότι κυκλοφορεί και εκεί το CD. Ναι. Και μαθαίνουμε επίσης ότι και στο Cabo Club στην παρουσίαση οι ελληνικές σημαίες... Ναι. Είναι όπως ακριβώς ανέφερες πριν, η συλλογή κυκλοφόρησε πολύ πριν γίνει το release party, ουσιαστικά μετά τις 15 Αυγούστου που βρισκόταν στα δισκοπολία εδώ, μετά από ένα μήνα με κάποιες ενέργειες προσωπικές και σε συνεργασία με τη δισκογραφική μπορέσαμε και στείλαμε αντίτυπα στη Νέα Υόρκη τα οποία βρισκόντουσαν σε τρία σημεία πώλησης και τα οποία ξεπούλησαν και αμέσως. Για το party, που έγινε στη Νέα Υόρκη, τα συναισθήματα ήταν εκπληκτικά. Οφείλω πολλά ευχαριστώ στους συνεργάτες μου εκεί και στα παιδιά του Cabo Club που προετοίμασαν πάρα πολύ δυνατά και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο αυτό το event. Είχε πάρα πολύ κόσμο όπως είπες και εσύ, αλλά κυρίως είχε πάρα πολλούς Έλληνες με τους οποίους υπήρχε μια συναισθηματική φόρτιση ιδιαίτερη. Έζησα στιγμές και συναισθήματα τα οποία θα κάνω πολύ καιρό να ξεχάσω. Ήταν ένα εκπληκτικό πάρτι, ήταν ίσως από τα ωραιότερα πάρτι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω, αλλά αυτό ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό, πολύ μοναδικό που έζησα στη Νέα Υόρκη, στην επίσημη παρουσίαση και στο private party που έγινε μετά.